Νομίζω ότι μπαίνουν πολλές φορές στις καλένδες της ελληνικής πολιτείας. Θέματα τα οποία συζητιούνται και δεν υλοποιούνται οι πολιτικές, γιατί είμαστε ως δημόσια διοίκηση, πάμε με ρυθμούς σκελώνας. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαχρονικά υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης και βεβαίως στα χρόνια της κρίσης η χώρα δεν βρίσκεται σε εποχή κανονικότητος και ενώ θα έπρεπε να διορθώσει παθογένειες του παρελθόντος, εξακολουθεί να τις κρατάει. Νομίζω είναι θέμα πολιτικού προσωπικού και πολιτικής βούλησης. Αυτό που χρειάζεται η χώρα, χρειάζεται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, μια διαρθρωτική αλλαγή, είναι κάτι και επίκαιρο, του δημόσιου τομέα. Ένας δημόσιος τομέας ο οποίος είναι ανασταλτικός στην όποια προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις, για ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακριβώς το αντίθετο από ό,τι χρειάζεται η χώρα. Εν όψη της ολιστικής ανάπτυξης στη μεταμνημονιακή εποχή που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και δεδομένων των προθέσεων που κατέθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο σας συνέδριο, αισιοδοξείτε? Θα ήμουν αισιόδοξος σε συνδυασμό με την βελτίωση των μακροοικονομικών δειχτών της οικονομίας, οι οποίοι δεν αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία μέχρι στιγμής και δεν πρόκειται κατά την άποψή μου να αποτυπωθούν αν η χώρα δεν λύσει και εδώ τρία διαφορετικά της προβλήματα, που δεν είναι άλλα από την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, από την υπερχρέωση του ελληνικού λαού και της επιχειρηματικότητας στα χρόνια της κρίσης, εκτοξεύοντας το ιδιωτικό χρέος πάνω από το δημόσιο, με 220 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος και βεβαίως εάν δεν λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό είναι εντός εισαγωγικών, το οποίο παραμένει παρά τις ανακεφαλοποιήσεις ένα ζόμπι. Ένα σχόλιο θα ήθελα για την έκθεση στην οποία παρίσταστε και την άποψή σας γενικότερα για τις εκθέσεις εν έτη 2018 και συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη, με την παρούσα οικονομική συγκυρία, αν χρειάζεται να πάμε σε αναμόρφωση των διοργανώσεων. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιες εκθέσεις, όπως η περιφερειακή έκθεση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη και στην οικονομική ευμάρεια και του τόπου και των επιχειρήσεων, εάν συνδυαστούν ουσιαστικά με συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Το να έχουμε εκθέσεις οι οποίες απλά επισκέπτουν τοπικός πληθυσμός ενημερώνεται ενδεχόμενα, αλλά δεν κλείνονται εμπορικές συμφωνίες, δεν βοηθούν την οικονομία και την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Βέβαια, το ότι διατηρούμε τους θεσμούς των εκθέσεων είναι θετικό. Θα μπορούσαν να είχαν διαλυθεί αυτές ιδιαίτερα οι μικρές περιφερειακές. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να είναι εκθέσεις οι οποίες θα υπάρχουν συναντήσεις επιχειρήσεων, επιχειρηματιών με επιχειρηματίες, να κλείνονται εμπορικές συμφωνίες, να τις εμπλουτίσουμε με περισσότερες πρωτοπικού χαρακτήρα συμμετοχές, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο και θα πρέπει να καταγράφονται τα θετικά της σε έναν απολογισμό της δράσης μιας έκθεσης, για να υπάρχουν την επόμενη χρονιά βελτιώσεις.